28 λεπτό. Μια ΑΕΚ η οποία έπαιξε πρακτικό ποδόσφαιρο, ουσιαστικό ποδόσφαιρο και αξιοποίησε μία από τις πολύ λίγες ευκαιρίες, όπως πολύ λίγες και ο Γυραιός, αλλά δεν κατάφερε να αξιοποιήσει καμία εξ αυτών. Επί των ημερών του Μπάγεβιτς, τέταρτη νίκη και έχει και τέσσερις οπαλίες. Είναι αίτητη η ΑΕΚ σε αυτό το διάστημα, που ούτως ή άλλως έχει μόλις μία ήττα στο πρωτάθλημα από τον Ολυμπιακό, με τον οποίο θα συγκρουστεί σε δύο αγωνιστικές στο ΆΚΑ πλέον, έχοντας μπροστά της η ΑΕΚ δύο εντός έδρας συνεχόμενα παιχνίδια, παίζοντας με τον Πανιόνιο την επόμενη εβδομάδα. Μετά από 9 άγονες προσπάθειες μακριά από το ΆΚΑ, 8 ισοπαλίες και μια ήττα, κατάφερε να σπάσει, όπως λέμε, το ρόδι και να πάρει την πρώτη φετινή νίκη στο πρωτάθλημα. Ταυτόχρονα έσπασε και το σερί του Μουμάκη Κατσαβάκη, που στον πάγκο του Κυριού μετρούσε 3 νίκες και 2 ισοπαλίες στα 5 παιχνίδια που προηγήθηκαν. Για την ΑΕΚ πάντως πρέπει να πούμε ότι υπάρχει χαρακτηριστική δυσκολία με το σταγονόμετρο. Παλεύει να πάρει τις νίκες στο φετινό πρωτάθλημα και αυτό δεν άλλαξε στο Καφτατζόγλιο, καθώς έχει κερδίσει μέχρι τώρα 7 παιχνίδια, τα 4 επί των ημερών Μπάγεβιτς, επαναλαμβάνω. 4 από τα οποία τα κέρδισε με 1-0, άλλα 2 από αυτά, συγγνώμη, με 2-1 και έχει και την νίκη με τον Εργοτέλη με 3-2. Δεν έχει κάνει ούτε μία νίκη στο πρωτάθλημα με διαφορά μεγαλύτερη του ενός τέρματος και αυτό δείχνει ότι όλα τα παιχνίδια κρύβουν άγχος, ανησυχία μέχρι το τελευταίο λεπτό και είναι νίκες που έρχονται με πολύ μεγάλη δυσκολία. Πρέπει να πούμε επίσης ότι ήταν και η πρώτη φορά που η ΑΕΚ κέρδισε δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι στο πρωτάθλημα, έκανε 2 σερί νίκες, ενώ ήταν το τρίτο σερί παιχνίδι που δεν δέχτηκε γκολ. Ο Ηρακλής προσπάθησε, ο Ηρακλής που φώναξε για μία φάση για την επίτευξη ενός γκολ στο 48 και... Εκτελεί ο Μπασινάς. Ο Σκόκο μόνος του τον γκολ για την ΑΕΚ από τον Μπλάνκο. Χρειάστηκε να περάσουν 4 μήνες και 17 ημέρες ή αλλιώς 18 αγωνιστικές πρωταθλήματος για να αποδράσει η ΑΕΚ με διπλό από την έδρα αντιπάλου της. Το γκολ του Ισμαήλ Μπλάνκο απέναντι στον Ηρακλή έδωσε το τρίποντο της νίκης στην Ένωση σε μια αναμέτρηση που θα συζητηθεί και για μια ακόμα φάση με πρωταγωνιστή τον βοηθό διαιτητή Καρσιώτη την ώρα που παρέμενε το 0-0. Εδώ δείτε, στο σουτ, κοιτάξτε ότι τα πόδια είναι μαζί, βέβαια γέρνει μπροστά ο παίκτης του Ηρακλή, γέρνει το σώμα, τώρα δεν ξέρω τι έχει δει ο βοηθός εκεί. Αλλά δεν σηκώνει, θα το δείτε. Ας αφήσουμε τη φάση, εδώ βέβαια σωστά δεν σηκώνει. Ας αφήσουμε να δούμε το replay, διότι αν μπει γκολ το σουτ του Ιωαννίδη μετράει κανονικά. Ο Σάχα πιάνει, χάνει. Ο βοηθός πάει να σηκώσει το μετανιώνει, αποκρούει ο Σάχα. Και την ώρα που ο Αγρίτης στέλνει την μπάλα προς τα δίχτυα, δείχνει offside. Ρώτησα τον Epstein, μου είπε ότι το βρήκε η μπάλα. Αν σταμάτησε τη φάση ο Διαδής επειδή χτύπησε στον παίχτη που ήταν κάτω, δεν ξέρω. Παρά το τσουχτερό κρύο, ήταν ένας αγώνας που ξεκίνησε με τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις, αφού στις εξέδρες οι φίλοι των δύο ομάδων είχαν φροντίσει να ζεστάνουν την ατμόσφαιρα. Οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν με επίσκεψη στα καρέ του Σάχα, αλλά το σουτ του Epstein μόλις στο τρίτο λεπτό μπλόκαρε σταθερά ο τερματοφύλακας της Ένωσης. Η απάντηση για την ΑΕΚ άργησε μόνο 4 λεπτά με την μπάλα να κοντράρει στον Μπλάνκο μετά την κεφαλιά του Κυριάκου. Ξεκίνημα και των δύο ομάδων δεν συνεχίστηκε, αν και ο Νάτσο Σκόκο μετά από μια αγωνιστική που έμεινε εκτός λόγω καρτών θέλησε να επιστρέψει με εντυπωσιακό τρόπο. Το τελείωμα όμως της προσπάθειάς του δεν είχε το αποτέλεσμα που επιθυμούσε. Βελτιώνεται. Το θετικό είναι αυτό, το βλέπουμε και σε παιχνίδι με παιχνίδι, ότι βελτιώνεται και το πιο θετικό είναι ότι παίρνει αποτελέσματα. Που δεν παίρνει στα άλλα παιχνίδια. Αυτό μετράει και δυστυχώς το ποδόσφαιρο μόνο το αποτέλεσμα μετράει, όχι μόνο η καλή εμφάνιση. Μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, αμφότερες οι δύο ομάδες κινήθηκαν σε μέτρια επίπεδα. Με τους προπονητές πάντως να κάνουν ό,τι είναι δυνατόν ώστε να αλλάξουν την κατάσταση. Αμέσως!
γκολ του Ηρακλή, το οποίο δεν μέτρησε στις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου, ξεσήκωσε θύελλα διαμαρτυριών. Δεν έχω άποψη, είδα το παίχτη εκεί μέσα, δεν ξέρω αν το τύψε, τι έγινε. Οι γηπεδούχοι, αν και ανέβασαν την απόδοσή τους, δεν κατάφεραν να πετύχουν κάποιο γκολ, με τον Επστάιν να είναι ο κύριος εκφραστής των επιθετικών πρωτοβουλειών της ομάδας. Ήταν ένα μέτρο παιχνίδι, θα έλεγα. Στηρίχτηκε στη δύναμη κυρίως. Για μένα το πιο δίκαιο αποτέλεσμα θα ήταν η ισοπαλία, αλλά η ΑΕΚ ευτύχησε με μια στιγμένη φάση να βάλει ένα γκολ. Ο άγραφος νόμος του ποδοσφαίρου επιβεβαιώθηκε για μία ακόμα φορά. Ο Νάτσος Κόκκον σέρβιρε με το κεφάλι έτοιμο γκολ, όπως λέγεται, στον συμπατριώτη του Ισμαήλ Μπλάνκο, και αυτός έβαλε την ΑΕΚ σε ρόλο οδηγού. Por ahí creo que estamos teniendo por ahí a donde tenemos que apretar. Estamos luchando mucho y bueno, eso es muy importante porque da fuerza para el equipo, ¿no? Pero bueno, la verdad creo que estamos haciendo de a poco, estamos agarrando ritmo como uno quiere y bueno, hay que seguir de esta forma, seguir mejorando partido tras partido. Y bueno, creo que si seguimos así, creo que vamos a lograr mucha victoria, ¿no? Το γκολ του Μπλάνκο χάρισε στην ΑΕΚ τους 3 βαθμούς της νίκης για πρώτη φορά φέτος σε εκτός έδρας αναμέτρηση, μετά από 9 αποτυχημένες προσπάθειες. I think the most important was that we showed the mentality that we wanted to win the game and we will keep on going and we were we scored in a corner, so this was very very good, so I think these 3 points will bring us a lot of energy and a step forward. Παρά τον γκολ, ο Μπάγκεβιτς ζητούσε περισσότερα από τους παίκτες του και η ΑΕΚ θα μπορούσε να έχει πετύχει και δεύτερο γκολ αν υπήρχε περισσότερη συγκέντρωση στην τελική προσπάθεια. Τζιμπούρ περνάει την μπάλα κάτω από τα πόδια του αντιπάλου, έχει όλο το χώρο να μπει προς την περιοχή. Οι κόντρες διπλές εκεί, δεν μπόρεσαν να βγάλει την μπάλα στον Μπλάνκο, πιεζόταν. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους παίκτες μου, πραγματικά από πρώτο λεπτό μέχρι το τελευταίο. Τα λέγατε, ήταν ένα παιχνίδι το καλύτερο δικό μας μέχρι τώρα. Οι προσπάθειες του Ηρακλή να αντιδράσει περιορίστηκαν σε κάποια μακρινά σουτ, τα οποία δεν ανησύχησαν τον Σεμπαστιάν Σάχα. Με δύναμη το πλάγιο στην περιοχή. Το σουτ του Γιάντζη που τη βρήκε στο βήμα του, πολύ πλάγια ήταν. Τέλος του αγώνα βρήκε την ένωση να πανηγυρίζει για πρώτη φορά φέτος εκτός έδρας και πλέον να στρέφει το βλέμμα της στην αναμέτρηση της Πέμπτης με αντίπαλο την Κέρκυρα για το κύπελο. Για τους γηπεδούχους αυτή ήταν η πρώτη ήττα μετά από 5 αγώνες πρωταθλήματος. Μάλιστα. Τι εντοπίσαμε και τι έχουμε να πούμε για το παιδί.